Και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, διευθυντή της Ελεύθερης Ώρας. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί λοιπόν με τη δημοσκόπηση, η οποία πραγματικά φαίνεται ότι έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στην κυβέρνηση, καθώς μόλις 3 στους 10 συμφωνούν με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι, ναι, είναι πραγματικά, αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και ήρθε σε μια χρονική συγκυρία όπου η συζήτηση φουντώνει, αναμένουμε τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ. Αναμένει τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και η ιεραρχία, ο Αρχιεπίσκοπος έχει πει ότι θα τοποθετηθεί αφού μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Είχαμε ήδη σήμερα το πρωί 2 ηχηρές αρνήσεις υπερψήφιση του νομοσχεδίου από Βορύδη και Πλεύρη. Κυρίως όμως δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία δεν θέλει αυτή τη νομοθετική ρύθμιση. Δεν τη θέλει και αν πάμε δε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι λιγότερο από 3. Είναι 2,8 στους 10. Το 28% δηλαδή είναι υπέρ αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από τα συστημικά ΜΜΕ, ξέρετε, όλο αυτόν τον εσμό από celebrities μέχρι πολιτικούς, να πιστούν για το πόσο αναγκαίο είναι, παρά το τυράκι που πετιέται σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που απλά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εφαρμόζει τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνησης. Να ξέρετε ότι δεν κάνει καμία χάρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιον λέγοντας ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν υποβοηθούμενα αναπαραγωγή. Αυτές είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει κατατάξει τη συγκεκριμένη πρακτική στην κατηγορία του human trafficking, δηλαδή της εμπορίας ανθρώπων. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά αυτό είναι. Τώρα έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των απόψεων του ελληνικού λαού και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αποφασισμένος, από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο των Φώτων έτσι το σκέφτηκε και είπε να το προχωρήσει γρήγορα. Θεωρώ ότι αυτό θα έχει συνέπειες, ότι έχουν ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, γιατί μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση με την κοινωνία σε ένα τόσο δομικό θέμα, όπως είναι ο θεσμός της οικογένειας, τι είναι η οικογένεια, τι είναι ο γάμος, θα προκαλέσει αντιδράσεις οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν παρά την όποια προπαγάνδα, ας πούμε, επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν για να πείσουν τους Έλληνες. Δείχνει ότι δεν περνάει στους Έλληνες ευτυχώς και ότι οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να προασπιστούν την παραδοσιακή έννοια της οικογένειας. Mm-hmm. Ναι, βέβαια να πούμε ότι παρόλα αυτά, δεν ξέρω, έχουμε τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίφα. Οπότε, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίφα να μας πει τι ακριβώς προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά αύριο, κύριε Παπαγεωργίου, η δημόσια συζήτηση. Έτσι, αύριο το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί ότι στην ΕΡΤ, σε συνέντευξη που θα δώσει, θα αναφερθεί έτσι διεξοδικά στο τι έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα τις λεπτομέρειες επισήμως. Mm. Υπάρχουν οι διαρροές σχετικά με το τι προβλέπει. Προβλέπει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, προβλέπει τη δυνατότητα τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν με τις γνωστές διαδικασίες, εντάσσονται δηλαδή σε αυτό, προβλέπει την αναγνώριση ως πατρότητας του μη βιολογικού πατέρα σε περίπτωση που ένας από τους δύο έχει παιδιά. Κύριε Παπαγεωργίου, και το μοναδικό ας πούμε, που κάνει είναι ότι απαγορεύει. Συγγνώμη. Και έχουμε, λέω, και τον συνάδελφο, τον Πάνο τον Τζίφα. Ναι, Πάνο, θα μας πεις λίγο έτσι τι ακριβώς θα γίνει αύριο, γιατί όπως είπαμε τώρα εδώ, συζητάμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, ξεκινάει η δημόσια συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι, ξεκινάει. Να πούμε καταρχήν να καλησπέρισω και τον κύριο Παπαγεωργίου που δεν τον άκουσα προηγουμένως. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Λοιπόν, η συζήτηση πράγματι ξεκινά για τα ομόφυλα ζευγάρια με την κοινωνία, τους φορείς, δηλαδή την Εκκλησία και όχι μόνο, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα είναι αναλυτική, όπως λένε, αυτή η συζήτηση και ξεκινάει με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήδη στη δημόσια τηλεόραση. Από εκεί θα αρχίσει να εξηγεί το πώς και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Σύμφωνα βέβαια πάντα, όπως λένε οι πηγές μας, με άξονα το τι συμβαίνει βέβαια και στις υπόλοιπες χώρες. Γιατί μιλάμε για μια σημαντική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα δικαιώματα των ομόφυλων συνανθρώπων μας, κυρίως στα δικαιώματα των παιδιών. Τώρα, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει μια γαλάζια, αν μπορώ να την πω έτσι, αναστάτωση,
Το μεγάλο Μαξίμου επιδιώκει να άρει τις ενστάσεις, να κάνει αυτό που λέμε το πολιτικό μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με τον αριθμό όσων αντιδρούν να είναι μετρήσιμος και να είναι και μεγάλος. Έτσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιδρούν. Πολύ μεγάλος. Και μάλιστα έχουν εκφραστεί δημόσια κατά του νομοσχεδίου. Πάνω, ήδη μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου για τη δημοσκόπηση ότι μόλις 3 στους 10 συμφωνούν με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και από ό,τι μας είπατε, κύριε Παπαγεωργίου, μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα λιγότερο το ποσοστό. Είναι 2,8 οι οποίοι συμφωνούν. Ναι, μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είναι μικρότερο. Είναι 28%. Mm-hmm. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, κατά πάσα πιθανότητα είναι παρόμοιος σχετικά ο αριθμός. Οι δικές μου πηγές μιλούν για την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι τάσεται κατά της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα αυτού του είδους το μασάζ το οποίο διαμηνύεται από την κυβέρνηση ότι θα γίνει στους βουλευτές, όταν έχουμε ήδη τοποθετήσεις έτσι αρκετές. Και εκτός από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ας πούμε, τις σημερινές στις οποίες αναφέρθηκα, έχουμε και άλλου είδους, ας πούμε, κινήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Π.χ. ο βουλευτής Λαρίσης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, είχε συναντηθεί με τον Μητροπολίτη, είπανε ότι θα δώσουν αγώνα για την οικογένεια κτλ. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό το μασάζ να είναι αποτελεσματικό. Θα συνηγορήσω με τον αγαπητό συνάδελφο και μάλιστα για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση τώρα τι κάνει, προσανατολίζεται προκειμένου να επιβάλλει ουσιαστικά μια κομματική πειθαρχία. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα και κυρίως σε όλους τους βουλευτές της. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν θα ξαναβγούμε ποτέ στην εκλογική μας περιφέρεια εάν πούμε ναι. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθεί τουλάχιστον να μαζέψει ο κύριος Μητσοτάκης είναι το Υπουργικό του Συμβούλιο. Αισιοδοξούν δηλαδή ότι τουλάχιστον τους υπουργούς τους και τους υπηγούς τους που έχουν δεύτερες σκέψεις ότι θα τους κάμψουν τις αντιστάσεις και ότι θα καταφέρουν τουλάχιστον να επιβάλλουν κομματική πειθαρχία τουλάχιστον σε αυτούς, παρά το γεγονός, θα πω εγώ, και ας με διαψεύσει ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι ένας από το Υπουργικό Συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Βορύδης έχει ταχθεί ξεκάθαρα κατά του νομοσχεδίου, λέγοντας ναι, μάλιστα... Ναι, το επανέλαβε και σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα ακόμα και στο πιο στενό κομπλάβιο της κυβέρνησης που δεν είναι άλλο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντως και αν δει κανένα τα ονόματα των κυβερνητικών στελεχών που θα πάρουν πάνω τους, θα πάρουν επόμου την προσπάθεια έτσι, της δημόσιας υπεράσπισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα δει ότι τα γνωστότερα ονόματα απουσιάζουν. Δηλαδή αναμένεται να βγει να το υπερασπιστεί δημοσίως ο Πιερακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, η Μενδώνη, η Κεραμέως, η Δόμνα Μιχαηλίδου. Ονόματα τα οποία δεν είναι αυτά που έχουμε να συνηθίσει να βλέπουμε στα τηλεοπτικά πάνελ για να υπερασπίζονται τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει πάρα πολλά και συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και διάλεξε, έχω την αίσθηση, ήδη την ομάδα του ο Πρωθυπουργός, δηλαδή την ομάδα που θα τον εκπροσωπήσει. Και δεν είναι άλλη, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω εγώ, αγαπητέ συνάδελφε, πρόκειται για τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό πλέον παρά τον Πρωθυπουργό, τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον επίσης υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον Θανάση τον Κοντογιώργη, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Δημήτρη τον Τσιόδρα, την Σοφία Ζαχαράκη που είναι υπουργός οικογένειας και κοινωνικής συνοχής, και κάποιους ακόμα πρωτοκλασσάτους υπουργούς που πιστεύει ότι θα τους πείσει να βγουν μπροστά προκειμένου να υποστηρίξουν το εμφιλεγόμενο τουλάχιστον αυτό νομοσχέδιο. Τώρα, αν θέλετε να πούμε για το τι τα δικαιώματα πια θα είναι ή όχι, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν υποθεί λίγο πολλά. Ήδη είπαμε κάποια πράγματα πάνω. Θα ήθελα όμως να δούμε και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί μας είπατε και εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, ότι έκανε μια δήλωση έτσι ότι θα πάρουν... Ναι, θέση, αφού μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι.